Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όλο και μεγαλώνει η λίστα των χώρων δουλειάς όπου τσαλακώνεται η ελπίδα της κυβέρνησης πως οι εργάτες θα δεχτούν τη μοίρα του σκυφτή. Όλο και πληθαίνουν οι αιστείες αντίστασης, όλο και δυναμώνει η φωνή της εργατικής τάξης. Δεν περιμένουμε σωτήρες, ο λαός θα σώσει το λαό. Τώρα είναι η ώρα να σημάνει αγωνιστικός ξεσηκωμός. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για κλιμάκωση, για πανελλαδική απεργιακή απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία μέσα στο Νοέμβρη. Εργάτες και εργάτριες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, άνεργοι, απλήρωτοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες και νέοι, εδώ από τη Θεσσαλονίκη της εργατιάς και των μεγάλων αγώνων, συνεχίζουμε τη μάχη και δίνουμε μήνυμα αντεπίθεσης, γιατί δεν πάει άλλο. Η ζωή μας δεν χωράει σε βάουσερ και πας. Τώρα είναι η ώρα για οργάνωση και αγώνα, για αυξήσεις στους μισθούς, ρεύμα και καύσιμο φθηνό για το λαό. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εμείς το χειμώνα βαρύ για όλους αυτούς που για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων μας στέλνουν στο Μεσαίωνα. Όλοι τους, εργοδοσία και κυβέρνηση, τα αστικά πολιτικά κόμματα της χώρας, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουν ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας για το λαό. Προκαλούν, κάνοντας αναφορές για το τέλος της αυτονίας, λες και τα εμπόδια και οι δυσκολίες για την εργατική λαϊκή οικογένεια εμφανίστηκαν σήμερα. Μιλάνε, λες και όλα τα προηγούμενα χρόνια ο λαός ζούσε στα πλούτη. Ο στόχος τους είναι να ρίξουν ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη υπομονή και να αναμένουμε τις καλύτερες μέρες που μας υπόσχονται. Να δεχτούμε τη σφαγή μας φρόνιμη και ήσυχη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς τα σπασμένα δικών τους επιλογών. Γιατί για αυτό που ζούμε υπάρχουν ένοχοι. Την ίδια ώρα μετράμε και ξαναμετράμε για το πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Οι μεγάλοι όμιλοι στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης κάνουν πάρτι σε ξέφρενους ρυθμούς με τα 60 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου υπερμνημόνιου που πληρώνει ο λαός μας. Ο ένοχος για την ενεργειακή φτώχεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι η πολιτική της δίθεν πράσινης ανάπτυξης που ανοίγει νέους δρόμους κερδοφορίας για τα μονοπόλια με το χρηματιστήριο ενέργειας, το πανάκριβο LNG αέριο, την απολιγνητοποίηση. Πράσινα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μαύρη ζωή των εργαζομένων που καλούνται να κρυώσουν μέσα στα σπίτια και στους χώρους δουλειάς. Να κάνουν θυσίες για να θησαυρίζουν οι πολυεθνικές στον κλάδο της ενέργειας. Το αέριο, το πετρέλαιο, ακόμα και τα καυσόξυλα πολλούνται σαν είδη πολυτελείας. Και την ίδια ώρα οι μισθοί έχουν μείνει καθυλωμένοι στα επίπεδα προδοδεκαετίας, όπου με τα σημερινά δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πραγματικούς μισθούς πείνας. Ένοχες είναι μαζί όλες οι κυβερνήσεις που έβαλαν το χέρι τους ώστε ο κατώτατος μισθός να αποφασίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι να είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και όλο αυτό με αρχή την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τις αντοχές της οικονομίας. Τρεις κυβερνήσεις άλλαξαν από το 2011 και ο μέσος μεικτός μισθός από τα 1.409 ευρώ γκρεμίστηκε στα 1.072. Όλοι έρχονταν σαν σωτήρες για τον λαό. Μαζί διατήρησαν και επέκτηναν όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφήνει σχεδόν το 90% των εργαζομένων εκτός οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση εργασίας. Μαζί ρήμαξαν τον εργάσιμο χρόνο. Όπως ο νόμος Χατζηδάκη που απογείωσε τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, χτίζοντας πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε 32 Κυριακές δουλειά για το εμπόριο και άλλους κλάδους. Άλλωστε, το λένε και οι ίδιοι. Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει τον νόμο για την κυριακάτικη αργία, γιατί όπως αναφέρουν οι υπουργοί της, μια χαρά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένοχος για το ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε πεδίο βολής φθηνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Μαζί συνενούν στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο παρά τους όποιους αστερίσκους. Μαζί παρουσιάζουν σαν στόχο ευημερίας και για τους εργαζόμενους τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Μαζί γέμισαν την πατρίδα μας νατοϊκές βάσεις. Αξιοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τα βρώμικα σχέδιά τους. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 και ΠΑΣΟΚ,
χειροκροτούσαν στη Βουλή τους ναζιστές εγκληματίες του τάγματος Αζόφ. Κανένας δεν πρέπει να πιστέψει στα ψέματα των κυβερνήσεων ότι οι νατοϊκές δαπάνες είναι για την ασφάλεια της χώρας. Απόδειξη είναι ότι η αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας δίνει πρώτα απ' όλα το ίδιο το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα και που αναγνωρίζει την Τουρκία ως βασικό παίχτη της περιοχής και στρατηγικό εταίρο. Μας λένε πως πολεμάει η δημοκρατία την απολυταρχία. Πριν 6 χρόνια είχαν τιμόμενη χώρα στη δεύτερη Ρωσία. Στις αρχές της χρονιάς δεν έβγαλαν κουβέντα όταν η Ρωσία αιματοκυλούσε τις λαϊκές εξεγέρσεις στο Καζακστάν. Τότε ήταν δημοκρατική χώρα και τώρα ξέπεσε. Δημοκρατικά είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που τιμώνται στη φωτεινή ΔΕΘ. Μια χώρα που δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Δικαίωμα εκλογής έχουν 7.000 άτομα από τα 10 εκατομμύρια. Και ο λαός πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο ανάμεσα σε όλους αυτούς τους δημοκράτες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, και από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να χαιρετήσουμε το μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της Μαλαματίνα, την απεργιακή μάχη που δίνουν πάνω από ένα μήνα για να πάρθουν πίσω οι 15 απολυμμένοι εργαζόμενοι και να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι ένας αγώνας που αποδεικνύει ότι η μειοψηφία στην κοινωνία, όπως και στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα, είναι ιδιοκτήτες των εταιριών. Γι' αυτό και δεν μπορούν να το λειτουργήσουν το εργοστάσιο, γιατί είναι μια χούφτα παράσιτα. Σε τέτοιες μειοψηφίες το κράτος τα δίνει όλα. Όπως χάρισε και στη Μαλαματίνα για το κέρδος των επενδυτών πάνω από το 90% των χρεών της. Για τέτοιες μειοψηφίες φτιάχνουν διαχρονικά νόμους οι κυβερνήσεις για ελευθερία απολύσεων, αλλαγές συμβάσεων, για καταστολή των αγώνων των εργαζομένων. Για αυτούς κινητοποιούν εκατοντάδες από τις δυνάμεις καταστολής, για να σπάσουν την απεργία καθ' υπόδειξη των εργοδοτών. Έχουν μετατρέψει τα ΜΑΤ σε σεκιουριτάδες των χώρων δουλειάς, αφού κάθε μέρα βρίσκεται στο εργοστάσιο και 1-2 δημιουργίες για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή που στη Θεσσαλονίκη του 2022 κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές από μια και μόνο μπόρα, δεν βρέθηκαν και εγώ δεν ξέρω πόσα ευρώ για να ξεβουλώσουν τα φρεάτια της πόλης, άραγε πόσα να χρειάζονταν. Συνάδελφος Δηληβεράς παρασύρθηκε σε κεντρικό δρόμο από το ποτάμι της Βροχής, γιατί για τις ανάγκες των πολλών ποτέ δεν αντέχει οικονομία. Γι' αυτό και δεν βρέθηκαν λεφτά για να έχουν σπίτι να μείνουν οι χιλιάδες φοιτητές που προσπαθούν να σπουδάσουν. Δεν βρέθηκαν λεφτά για να μην είναι για πια οι ήδη υπάρχουσες φοιτητικές εστίες, αλλά δόθηκαν 50 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι εργαζόμενοι, τα ταξικά συνδικάτα, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των φοιτητών. Κάνουμε άλλη μια φορά πράξη το σύνθημα «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά». Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο αγώνας στην Κόσκο, στα λοιπάσματα και τα πετρέλαια καβάλας, όλα τα φωτεινά παραδείγματα των εργαζομένων στους χώρους που δίνουν μαθήματα αγώνα και αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα αποδεικνύουν ότι κανένας επίδοξος σωτήρας δεν μπορεί να μας σώσει, παρά μόνο να μας ματώσει για την κερδοφορία τους. Μονάχα ο ίδιος ο λαός έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δίκαιο τα αιτήματά του. Ο ίδιος ο λαός μέσα από την πάλη του, την οργάνωσή του, μέσα από τα σωματεία του, μπορεί να διεξάγει νικηφόρους αγώνες απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος, γιατί πάνω απ' όλα έχει το δίκιο με το μέρος του. Καμία ανοχή, συνάδελφοι. Τώρα είναι η ώρα οι εργάτες ενωμένοι να απορρίψουν ψεύτικα διλήμματα, να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Όλα αυτά τα χρόνια στη ΔΕΘ έχουμε ακούσει πολλά. Το 19 ο Πρωθυπουργός έλεγε εδώ στη Θεσσαλονίκη για ανάπτυξη για όλους. Το 21 ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε για κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Με τη γνωστή στάση που είχαν βέβαια στη Βουλή, ψηφίζοντας τα μισά άρθρα. Τώρα θα ακούσουμε περισσότερα από τα ξύλινα τα λόγια τα μεγάλα, λόγω και της προεκλογικής περίοδου. Όπως τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας περί τέλους της μνημονιακής εποπτείας,
Τα ίδια πανηγύρια άλλωστε ζήσαμε και το 18, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Και η χώρα επέστρεφε στην κανονικότητα. Βέβαια, την κανονικότητα αυτή τη ζούμε στο πετσί μας. Ήρθε, λένε, ο Πρωθυπουργός με καλάθι μέτρων στήριξης. Από τη μια δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, φοροαπαλλαγές, προκλητικά προνόμια. Από την άλλη, αύξηση, λέει, του κατώτατου μισθού και πας για το λαό. Από τη μια, λεφτά με τη σέσουλα για το κεφάλαιο και από την άλλη, για όλους εμάς, μισό τεπόζιτο και μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι στην πράξη η ανάπτυξη για όλους που πανηγυρίζουν ότι έφτασε στο 7,5%. Θα ακούσουμε πολλά από αυτά τα κόμματα και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ώστε μαζί, λέει, εργοδότες και εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερες μέρες. Αυτός, λένε, είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για τους εργαζόμενους. Αυτόν τον δρόμο, όπως τον βιώνουν οι εργάτες στα μεταλλεία Χαλκιδικής, από τη μια ο χρυσός έφτασε τα 60.000 δολάρια το κιλό και από την άλλη, μόλις προχτές, η ελληνικός χρυσός διέκοψε τη σύμβαση με την εργολαβική Edelmag και πέταξε στο δρόμο 100 μεταλλορύχους. Γιατί, λέει, ζορίζεται. Και αυτά από μια επιχείρηση που εξορίζει χρυσάφι. Αυτή είναι η ανάπτυξη για όλους και στον κλάδο του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών που βασίζονται στην απλόχερη κρατική στήριξη για να κάνουν ανακαινήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές στα μεγάλα ξενοδοχεία. Με ζεστό χρήμα, όπως το 21 που δόθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ στους πολύπαθους μεγαλοξενοδόχους. Στον άλλο πόλο αυτών των εργαζομένων του κλάδου, των 14 εργασιακών σχέσεων, των μισθών που είναι μικρότεροι από αυτούς πριν 10 χρόνια, αποτυπώνεται το τουριστικό θαύμα. Για αυτή την ανάπτυξη ξεπουλάνε και σημαντικές υποδομές, όπως πρόσφατα τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η εξυγίανσή τους προβλέπει τη γνωστή συνταγή: απολύσεις, αλλαγές εργασιακών σχέσεων, διαγραφή χρεών και πλήθος προνομίων, ώστε να μπορεί και ο καημένος ο επενδυτής να βγάλει το κάτι της του. Τόσο πολλοί διαφωνούνε, Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, που χθες μαζί χεράκι-χεράκι ψήφισαν από κοινού το νομοσχέδιο έκτρωμα. Γι' αυτόν τον δρόμο η εργατική τάξη στην πόλη μας θρηνεί 3 νεκρούς εργαζόμενους το τελευταίο δίμηνο. Αμέτρητους ακατεμένους από τα δίθεν ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης ήθελε το 17χρονο συνάδελφό μας τον Οροπό να δουλεύει και να σπουδάζει, να τρέχει σαν τρελός για να προλάβει τις παραγγελίες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του στον δρόμο. Αυτό προϋποθέτει η ανάπτυξή τους. Φθηνότερους, σακατεμένους εργάτες για να πλουτίζουν οι λίγοι. Γι' αυτό και δεν χωράει καμία καθυστέρηση στην οργάνωση της πάλης μας. Γιατί η ζωή μας δεν χωράει σε ψίχουλα σαν αυτά που έρχεται να δώσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις αντοχές της οικονομίας, που σημαίνει με βάση το να μην χάσουν ευρώ από τα κέρδη σου οι καπιταλιστές. Η φημολογούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ το 23, τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει να φτάσει ο μισθός στα επίπεδα του 10, ενώ οι τιμές σε όλα έχουν αυξηθεί στα ουράνια. Καμιά αναμονή ότι μια κυβερνητική αναλλαγή σε αυτά τα πλαίσια θα δώσει λύση στα προβλήματά μας. Δοκιμάσαμε κάθε είδους. Αυτοδύναμες, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, δίθεν αριστερές, εθνικής ενότητας, με 2 κόμματα, με 3 κόμματα, τεχνοκρατών. Τα αποτελέσματα γνωστά. Τότε μας έλεγαν έχουμε κρίση. Τώρα το τροπάρι αλλάζει λέγοντας ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες. Όλα αυτά ώστε να μπει πάγος στις διεκδικήσεις. Όσες φορές ο λαός πόνταρε στο μικρότερο κακό, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Απογοήτευση, μυρολατρεία, αναμονή. Καμιά ελπίδα από χρεοκοπημένες δυνάμεις στο εργατικό κίνημα, όπως η ηγεσία σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Πέρσι μιλούσαν για ετήσια μνημόνια μπροστά στις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ. Έχουν κάνει επίσημη γραμμή τους πως οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους. Λένε στους εργαζόμενους πως μπορεί να είναι και το αφεντικό βουτυγμένο στα πλούτη και ο εργαζόμενος με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό και άλλα παραμύθια της χαλιμάς. Τώρα είναι η ώρα να μπουν οι διεκδικήσεις μας και οι ανάγκες μας στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι το νέο και το ελπιδοφόρο. Δεν θα δεχτούμε απολύσεις, την απληρωσιά, τους μισθούς πείνας σαν της μοίρας μας γραφτό. Δεν θα περιμένουμε διάφορους σωτήρες να μας λύσουν τα προβλήματά μας. Δεν κρατάμε στάση αναμονής.
Μήπως μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος υπουργός μας βοηθήσει. Δεν σκύβουμε στο κεφάλι στο τι είναι νόμιμο για το κράτος και τους εργοδότες. Κλιμακώνουμε την πάλη μας για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις πάνω από το ύψος του πληθωρισμού. Για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών μας. Για γενναία μείωση τιμών σε βασικά είδη, στο ρεύμα, στη θέρμανση, στα καύσιμα. Διαγραφή χρεών. Κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε με ουδετερότητα τα πολεμικά σφαγεία που δυναμώνουν στην Ουκρανία, ούτε να παίρνουμε θέση με τον ένα ή τον άλλο ληστή στην αρπαγή του πλούτου των λαών. Γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως τετελεσμένο γεγονός την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και της απεργίας. Να παρακολουθούμε τις αντεργατικές ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη. Να βλέπουμε τα εργατικά δικαιώματα να συρρυκνώνονται. Για την ανάγκη σήμερα να δυναμώσει ο αγώνας στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, να δυναμώσει η αντεπίθεση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να ριζώσει η οργάνωση, η εργατική απάντηση παντού. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, κάνουμε τη νύχτα μέρα να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες και διεκδικήσεις. Η εργατική τάξη ξέρει και μπορεί να οργανώσει νέους, πιο μαζικούς και μαχητικούς αγώνες. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να απαντήσουμε στο θράσος της κυβέρνησης και της εργοδοσίας όπως της αρμόζει. Αυτό είναι το πραγματικό καρφί στο μάτι εργοδοσίας και κυβερνήσεων. Προετοιμάζουμε την πανελλαδική απεργιακή απάντησή μας στις αρχές Νοέμβρη. Όλες οι δυνάμεις μας στη μάχη. Μόνο η εργατική τάξη και η σύμμαχή της μπορεί να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων, να ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα, της ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας, των υπεραλιστικών πολέμων και όλων όσων τη βασανίζουν. Γιατί αυτός ο δρόμος διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Τους το ξεκαθαρίζουμε από αυτό εδώ το βήμα με μια αράδα στίχους. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή. Μη τόσο στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Για τη δικιά μας ζωή, για τη ζωή που μας αξίζει. Γιατί χωρίς εμάς τίποτα δεν κινείται και έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Όλοι στον αγώνα μέχρι τη νίκη, συνάδελφοι.